Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Χαλκιά, πείτε μας λιγάκι, δώστε μας μια πρώτη εικόνα, τι γίνεται με τις μέδουσες. Έχουν σιγά σιγά και φεύγουν, απομακρύνονται. Έχει καταντήσει λίγο αλήθεια αυτή η ιστορία. Ναι. Ένα φυσικό φαινόμενο είναι, όπως είναι κάθε χρόνο. Έχει να κάνει γιατί με πήρε τόσο μεγάλη έκταση, ήταν περισσότερες από τις άλλες. Γιατί δεν έχουν μάλλον με τι να ασχοληθούν και ασχολούνται, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αστείο. Δηλαδή, και ήρθαν κάποια στιγμή και σε κάποιες μέρες ήταν λίγο πιο έντονο το φαινόμενο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα έχει μέδουσες, έχει ψάρια, έχει οργανισμούς, έχει ακινούς. Κάποια στιγμή τα ρεύματα τους έφεραν προς τα δω, έφυγαν. Νομίζω ότι έχουμε γίνει λίγο υπερβολικοί σαν άνθρωποι. Μάλιστα. Έχω αυτή την αίσθηση. Καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά, γιατί ξέρετε ναι, το γιατί μυαλό. Ναι, ξέρετε, το να υπάρχει ένα αλήθεια σοβαρό πρόβλημα και να πέσουμε όλοι πάνω και να τρέξουμε. Και να δημιουργεί και πρόβλημα και με τον τουρισμό αυτό, καταλαβαίνετε. Έτσι, γιατί ο άλλος που θέλει να έρθει, το σκέφτεται. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Αλήθεια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και επειδή ήταν κάποιες μέδουσες, οι οποίες εγώ να δεχτώ ότι ήταν αρκετές, άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο και παίρνουν εμένα να μου πούν τι θα κάνετε με τις μέδουσες. Θα πρέπει να έχουμε λίγο λογική, δηλαδή λίγο να πάμε να ισορροπήσουμε σαν άνθρωποι. Σας έπαιρναν δηλαδή εκτός από τους δημοσιογράφους και της περιοχής άνθρωποι, γιατί ξέρετε, στο Δήμαρχο λέμε όλα μας τα παράπονα. Σας έπαιρναν να κάνουν παράπονα και για τις μέδουσες. Εγώ δέχομαι όλα τα παράπονα και είμαι και δεικτικός άνθρωπος. Ναι. Έχω και υπομονή. Το ξέρουμε. Αλλά το τι θα γίνει με τις μέδουσες, η θάλασσα έχει μέδουσες και ψάρια επίσης πλέον. Κυρία Χαλκιά, πείτε μου λιγάκι τώρα. Πρέπει να τα δούμε με λίγο χιούμορ, αλήθεια σας λέω, γιατί. Αλήθεια, ο κόσμος είναι θυμωμένος, έχει ένα θυμό ανίποτο που δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω. Έρχεται για διακοπές και δεν είναι ήρεμος. Δεν κάθεται να αποσυμπιεστεί από όλη αυτή την πίεση. Πέρασε πολλά, κυρία Χαλκιά, και προφανώς αυτό βγαίνει και στις επαφές του έξω. Να σας πω κάτι, όλοι μας περάσαμε πολλά. Ναι. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και την πίεση και τα πάντα. Τα πάντα. Νομίζω όμως ότι λειτουργούμε σε υπερθετικό βαθμό. Άρα νομίζω ότι το χιούμορ είναι αυτό που μπορεί να με κάνει λίγο να τα αντιμετωπίσω πιο καλαρά. Έτσι, έχετε δίκιο. Πείτε μας λιγάκι τώρα όμως για το ΕΚΑΒ. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή σας? Δεν είναι φαινόμενο που έγινε το φέτος? Είναι, όχι βέβαια. Είναι ένα φαινόμενο που είναι κάθε χρόνο. Οι διαμαρτυρίες μου είναι πάρα πολύ έντονες και θα γίνουν ακόμα πιο έντονες στο επόμενο διάστημα, διότι όλη η Θεσσαλονίκη κατεβαίνει εδώ. Είμαι ένας δήμος που το καλοκαίρι μαζεύω 600-700.000 κόσμο. Και είμαστε με ένα ασθενοφόρο που δεν καλύπτει όλες τις βάρδιες. Από εκεί και πέρα, μέχρι τώρα βρίσκαμε τις διαδικασίες να πληρώνουμε από την τσέπη μας, να πληρώνει κάποιοι οργανισμοί να πληρώνουν διαμερίσματα για να έρχονται τα παιδιά του ΕΚΑΒ μαζί με τις οικογένειές τους να κάνουν διακοπές. Και στην περίοδο των αδειών τους, δηλαδή, τα παιδιά αυτά να δουλεύουν. Στην περίοδο των αδειών τους, με συγχωρείτε, δεν πληρωνόντουσαν. Δηλαδή, ερχόντουσαν εθελοντικά και απλά είχαν καταλήματα και έμεναν και εξυπηρετούσαν. Ακριβώς, ερχόντουσαν εθελοντικά στην άδειά τους να δουλέψουν. Ναι. Και εμείς τους παρέχαμε το κατάλημα και τη διατροφή για να κάνουν διακοπές. Μάλιστα. Αυτές είναι μεσοβέζικες λύσεις που βρίσκουμε εμείς για να μπορούμε να καλύψουμε και τα παιδιά τα ευχαριστούμε για αυτό που έκαναν, έτσι. Προβλέπονταν όμως από τις διαδικασίες, αν δούμε την ομότητα του πράγματος. Βεβαίως. Και τους ευχαριστούμε για αυτό που έρχονται και κάνουν. Να πιάνουμε ποιος θέλει να έρθει διακοπές, να τον παρακαλάμε, για να μπορέσει να μας κάνει τις βάρδιες. Δεν είναι λύση αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ ήθελα αρρωγούς εγώ τα κανάλια. Εδώ ήθελα εσάς τους δημοσιογράφους αρρωγούς. Γιατί όταν ήρθε ο πρόεδρος στο γραφείο μου πέρυσι, άλλα μου έλεγε. Δήμαρχε, ναι, θα έχω κι άλλο και δεύτερο ασθενοφόρο, το Δήμο Κασάνδρας. Και εδώ δεν υπάρχουν, είναι 5 ασθενοφόρο για όλη τη Χαλκιδική. Χθες χρειαστήκαμε ασθενοφόρο για ένα περιστατικό που είχαμε και ευτυχώς δεν ήταν κάτι που χρειαζόταν ένα παιδί να χρειάζεται. Ή ένας άνθρωπος να χρειάζεται άμεσα να πάει στο νοσοκομείο. Και έκανε μία ώρα γιατί ερχόταν από την Παλιόχωρα και από τον Πολύγυρο. Καταλαβαίνετε, αν είναι ο δικός σου άνθρωπος στην άσφαλτο ή ο δικός σου άνθρωπος, πρέπει να πάει να γίνει διακομιδής στο νοσοκομείο και να περιμένετε μία ώρα.
Μα ούτως ή άλλως, κυρία Χαλκέ, έχετε δίκιο. Από μόνο του είναι επικίνδυνο για το οποιοδήποτε θέμα μπορεί να εμφανιστεί και εκείνο που επιστρατεύεται ο ιδιώτης. Έτσι, και καλά να μπορεί να τον μεταφέρει. Είμαστε και την εποχή COVID. Έτσι. Και είμαστε τουριστική περιοχή. Και εμένα δεν με κοιτάει κανένας. Το ΕΚΑΒ δεν με κοιτάει. Και έχει να πει, βγαίνουν υπεύθυνα χείλη να λένε, η Κασάνδρα δεν μας βρήκε δωμάτια να μείνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, την ολιγορία τους, τη ρίχνουν στο Δήμο. Είμαι έκφαλη με αυτή την ιστορία. Δεν μου λέτε, επειδή είπατε νωρίτερα. Όταν τόσα χρόνια, ειλικρινά σας μιλάω, τα πλήρωνε οι ιδιώτες και ο Δήμος. Ναι, ναι. Επειδή και έρχεται στην... δηλαδή ναι. η κάθε κυρία X που νομίζω ότι έχει μια θέση και την ανικανότητά της να φέρει και να επανδρώσει το Δήμο Κασάνδρας με ασθενοφόρο, να λέει ότι φταίει η Δήμαρχος. Mm-hmm. Εσείς γιατί να φταίτε, γιατί δεν πληρώνετε. Γιατί δεν τους βρήκα δωρεάν διαμερίσματα για να φέρουν το προσωπικό, την εύκολη λύση και όχι τη μόνιμη λύση. Μάλιστα. Δεν είναι ο Δήμος ούτε ξενοδοχείο, ούτε έχω γίνει υπέτης για να μαζεύω δωμάτια για να κάθονται τα παιδιά και να τα ταΐζουμε. Καλά, όταν μου λέτε για ότι ένα ασθενοφόρο είναι για 600 με 700 χιλιάδες ανθρώπους, καταλαβαίνουμε από μόνοι μας ότι αυτό είναι... Και δεν είναι ένα, ναι. γιατί να ξέρετε, δεν είναι όλες οι βάρδιες, δεν έχουν πλήρωμα όλες οι βάρδιες. Υπάρχουν βάρδιες που μας καλύπτουν τα μπουβανιά, mm-hmm. ο Πολύγυρος. Που έχει μια απόσταση. Τεράστια και το καλοκαίρι με κίνηση, τεράστια. Κάνει ειδική όλοι. Έπρεπε να έχει τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα stand-by. Mm-hmm. Και εδώ μιλάμε για 2 και 3. Μου είπατε στην αρχή ότι θα κάνετε και άλλες κινήσεις. Τι θα κάνετε δηλαδή, τι σκοπεύετε εγώ να κάνετε. Εγώ θα κάνω διάβημα κανονικό στον Υπουργό. Εγώ θα στείλω στον Υπουργό έγγραφο. Θα το κοινοποιήσω παντού. Στον Υπουργό Τουρισμού εννοείται, στον κύριο Θεοχάρη. Ξέρετε κάτι, ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά. Mm-hmm. Μπορούν να σας πούν τα παιδιά από το ΕΚΑΒ. Αν εγώ είμαι δίπλα τους, για να μας πούνε ποιος τους αγόρασε τα χιονολάστιχα, ποιος τους δίνει γάντια κάθε φορά, mm-hmm. ποιος φτιάχνει το αυτοκίνητο, ρωτήστε τους, εδώ είναι. Εδώ είμαστε όλοι. Ναι. Σε ποιον υπουργό θα απευθυνθείτε, κυρία Χαλκιά? Από κάθε κυρία υπεύθυνη θεωρητικά να ρίχνει μορφή στο Δήμο Κασάνδρας και ειδικά σε μένα, mm-hmm. που είμαι τόσο δίπλα όλα αυτά τα χρόνια στο κέντρο υγείας. Ναι, έχετε δίκιο. Πείτε μου λιγάκι με τον κύριο Κικίλια, θα επικοινωνήσετε, γιατί εδώ τα πράγματα με τον τουρισμό, με τον... από πού χρηματοδοτείτε όλο αυτό? Αυτό. Ναι. Το Υπουργείο Υγείας. Ωραία. Άρα λοιπόν θα κάνετε διάβημα τις επόμενες ημέρες στον κύριο Κικίλια. Εγγράφος πια, όχι προφορικό. Εγγράφος. Και θα το κοινοποιήσω παντού. Δεν δέχομαι το ΕΚΑΒ να τα παιδιά με τους ΕΚΑΒΙΤΕΣ, δεν έχω να πω τίποτα. Τα παιδιά που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ είναι αλήθεια, θυσιάζονται. Δεν έχω να πω τίποτα. Τους βλέπω και υποκλίνομαι μπροστά τους. Mm-hmm. Δουλεύουν διπλές βάρδιες, κάθονται πολλές φορές πέραν των ωραρίων τους. Μπας και γίνει τίποτα και να είναι εδώ κοντά. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να έρχεται η διοίκηση του ΕΚΑΒ και να μας πετάει έτσι. Και να λέει ότι φταίει ο Δήμος και τη δική τους υπηρεσία. Και μάλιστα η Δήμαρχος που δεν τους βρίσκει δωμάτια. Μάλιστα, κυρία Χαλκιά. Ωραία, λοιπόν, θα το δούμε τώρα εμείς άμεσα. Που θύμωσα, γιατί είναι άδικο να κάνεις τόσα πράγματα. Μα τι λέτε, μιλάμε για τις τύχες τόσων ανθρώπων, τουριστών και μη που φιλοξενείτε στην περιοχή σας εν μέσω θέρους. Μα δεν είναι μόνο αυτό, η κάθε ζωή έχει ανεκτήμητη αξία. Φυσικά, τι συζητάμε. Και τρέχουν τα παιδιά από την ελληνική ομάδα διάσωσης. Ξέρετε, αν σας δείξουμε στατιστικά πόσες φορές το ΕΚΑΒ που είναι μακριά, οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ παίρνουν τηλέφωνο τα παιδιά τους διασώστες και λέει βοηθήστε μας, τρέξτε μας. Ξέρετε πόσους τους έχουμε τους ΕΚΑΒΙΤΕΣ εμείς τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Και είναι η διοίκηση της Θεσσαλονίκης η οποία ξέρει και κατηγορεί και λέει και απειλεί ακόμα και ΕΚΑΒΙΤΕΣ. Τι εννοείτε τους απειλεί? Ότι αν μιλήσετε και αν πείτε και αν κάνετε. Εγώ είμαι έξαλλη από αυτή την ιστορία. Έξαλλη. Μάλιστα. Διότι είμαστε όλοι ντόπιοι και εδώ δίπλα και στο κέντρο υγείας και στους διασώστες και mm-hmm. βγαίνουν και λένε αντί να έρθουν και να επαντρώσουν. Δεύτερο, δεν έπρεπε εγώ να έχω δεύτερο ασθενοφόρο εδώ? Δεύτερο πλήρωμα εννοώ, έτσι, δεν εννοώ. Ναι. Πόσες περιοχές καλύπτεται με το ένα ασθενοφόρο?
Ορίστε. Με το ασθενοφόρο πόσες περιοχές καλύπτονται? Το δικό μας. Ναι. Όταν έχουμε μόνο οι δικοί μας. Όταν δεν έχουμε μας καλύπτουν τα Μουδανιά ή ο Πολύγερος. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τι γίνεται και με το ΕΚΑΒ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χαλκιά. Θα επικοινωνήσουμε καλά, και πάλι για το συγκεκριμένο πάρα θέμα. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε κόσμο. Ωραία, έχουμε μακάρι. Λίγο ζέστη παραπάνω. Mm-hmm. Λίγο καλή διάθεση, λίγο χαλαρότητα και νομίζω ότι όλα θα ξαναρθούν εκεί που ήταν. Μακάρι να έχετε κίνηση, να έχετε τουρίστες, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι ανταποδοτικά. Λοιπόν, για να κινηθεί δεν, η οικονομία. Δεν είναι εποχές του 19, μην γελιόμαστε, αλλά έτσι. Τουλάχιστον λίγο να ορθοποδήσουμε και να καθίσουμε στα πόδια μας. Και να αντέξουνε πολύ. Να αντέξουν. Αυτό ψυχολογικά να είμαστε καλά και στο θέμα υγείας μας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χαλκιά. Καλή σας ημέρα.